την υπόθεση Γιαννάκη, τι προκύπτει, ήταν σήμερα στο δικαστήριο Θυσία, σωστά. Ακριβώς σήμερα στις 10 το πρωί, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας απέρριψε την αίτηση του πρώην Επιτρόπου Εθελοντισμού, του κ. Γιάννη Γιαννάκη, με την οποία ζητούσε διακοπή της δίκης του, γιατί δικάστηκε, όπως αναφέρθηκε στο αίτημα, από τα μέσα ενημέρωσης και από δηλώσεις πολιτικών και έτσι χάθηκε. Πάντα σύμφωνα και με όσα ανέφερε το αίτημα ενώπιον του δικαστήριου, το τεκμήριο της αθωότητας στο δικαστήριο, αφού αναφέρθηκε στην ομολογία για το θέμα των δημόσιων δηλώσεων και του τεκμηρίου της αθωότητας, όπως και αποφάσεων του ΕΔΑΤ, απέρριψε το περιεχόμενο των ενόρκων δηλώσεων του κατηγορουμένου. Να πούμε ότι ο κ. Γιαννάκη αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστογράφου σε σχέση με το απολυτήριο του γυμνασίου και του πτυχίου του που εξασφάλισε από Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτείων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θυσία Ιωάννου.